Από τη Βρυξέλλες, όντως είναι μια από τις κρισιμότερες συνόδους, ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, με κεντρικό αντικείμενο τη λήψη μέτρων, διότι αυτό επιβάλλεται εκ των πραγμάτων και θεσμικά και από τις αγορές. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Το ένα ανήκει στο γαλλογερμανικό άξονα, που υποστηρίζει την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, την οποία μάλιστα θέλει να περάσει θεσμικά, δηλαδή μέσα από μια νέα αναθεωρημένη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια εξέλιξη όμως που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ψηφίσουν τα εθνικά κοινοβούλια ενός κράτους μέλους ή θα τεθεί το θέμα όπως στην περίπτωση της Ιρλανδίας, όπου εκεί είναι θεσμισμένος συνταγματικός μέσω δημοψηφίσματος. Αυτό μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του όλου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις οικονομικές και άλλες εντός της Ευρωζώνης αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μείνει επιτάπητος το ευρωομόλογο, καθώς και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου να υπάρξουν εγγυήσεις στον χώρο της Ευρωζώνης και να αυξηθεί η αξιοπιστία τους έναντι των αγορών, αλλά και να δημιουργηθεί μια θεσμική ασπίδα προστασίας. Οι Γερμανοί, πάντως, μέχρι στιγμής, άρχισε πριν από λίγο το Συμβούλιο, το δείπνο, επιμένουν στις θέσεις τους, θέλουν δηλαδή να θεσμοθετηθούν οι αυτόματες κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος περνά το όριο του 3% επί του δημοσιονομικού ελλείμματος και ταυτοχρόνως την επέμβαση των Βρυξελών στην διαμόρφωση των προϋπολογισμών των κρατών μελών, καθώς και τη θεσμοθέτηση την εσωτερική σε κάθε κράτος μέλος μιας ρήτρας η οποία υποχρεώνεται στο ισχυρισμό του προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε.